Σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή τις τελευταίες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ενημερώθηκε και τα μέτρα και τις ενέργειες που πρόκειται να ληφθούν από μέρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φωνής και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Σίγουρα, η δίχως άλλος αμέριστη συμπαράστασή μας προς τις γυναίκες που έχουν υποπέσει θύματα σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης, αποτελεί αρρωγό στη σημαντική αυτή προσπάθεια για να καταδικαστούν τέτοιες συμπεριφορές, παρέχοντας στήριξη στα άτομα αυτά και δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για προτροπή αυτών προς καταγγελίες, επιστήνοντας έτσι και την προσοχή των αρμόδιων φορέων στην αποτελεσματικότητα των θεσμικών δομών που διέπουν το πλαίσιο που εφάπτεται των ζητημάτων κακοποίησης. Ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών βίας και δημιουργίας επαρκών δομών, και σίγουρα χαιρετίζουμε και κάθε προσπάθεια υλοποίησης και δρομολόγησης πλαισίων και εγχειριδίων διαχείρισης. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά το όλο ζήτημα και θα επανέλθουμε για ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τα στοιχεία, η αστυνομία μας ενημέρωσε ότι είναι ευνά υποθέσεις περίπου κάτω των 10 περιπτώσεων και το Υπουργείο Παιδείας το 2019 με 2020 υπήρξαν περιστατικά αναφοράς, 150 περιστατικά αναφοράς γενικής φύσεως.